ανοίγουν οι κάλπες για μία ακόμα φορά μέσα στο έτος. Και βεβαίως από εδώ σας έχουμε πει, σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα περάσουν πολλά πρόσωπα, ιδέες και απόψεις όλων εκείνων των ανθρώπων που απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ενδεχομένως την νεότερη, ηλικιακά τουλάχιστον, υποψήφια κάποιου συνδυασμού σε επίπεδο Κρήτης. Μιλάμε για την Δεσποινής Κασάνδρα Κοντζανάκη. Κασάνδρα Κοντζανάκη, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ. Υποψήφια με το κίνημα αλλαγής στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Και πραγματικά αυτό που μένει κάποιος όταν θα διαβάσει το βιογραφικό σας και όταν θα σας δει και από κοντά είναι το νεαρό της ηλικίας σας και κατά πόσο τελικά ήταν για σας έτσι το εισιτήριο ώστε να μπείτε στην πολιτική, πρώτον το ηλικιακό και δεύτερον οι γνώσεις και όλα αυτά που έχετε, τα προσόντα, προκειμένου να υποστηρίξετε τον πολίτη. Αρχικά δέχτηκα την πρόταση να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής στο Ρέθυμνο. Ένας χώρος που νομίζω ότι έχει προσφέρει πολλά στην πολιτική ζωή του τόπου. Και με χαρά τη δέχτηκα για να δείξω ότι η γενιά μας είναι εδώ, μπορεί να συμμετάσχει στην πολιτική, έχει τα προσόντα να συμμετάσχει στην πολιτική, όχι γιατί εγώ έχω ένα σπουδαίο βιογραφικό, αλλά γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα που απασχολούν εμάς τους νέους. Και ξέρετε, ένα παραπάνω αυτή τη στιγμή εστιάζουμε σε νέους ανθρώπους, όλος ο κόσμος άλλωστε προσπαθεί να δει το μέλλον του τόπου μας στα μάτια νέων παιδιών, νέων ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν τελικά στον τόπο τους, όχι μόνο να εργαστούν, αλλά για να ασχοληθούν και με την πολιτική. Ήταν ένα όνειρο δικό σας από παλαιότερα, έτσι, να ασχοληθείτε με τα κοινά, να ασχοληθείτε με την πολιτική, να βρεθείτε στο πλευρό των πολιτών. Πάντα με ενδιέφερε η πολιτική επικαιρότητα του τόπου μας. Ο μπαμπάς μου έχει μια ιστορία στην αυτοδιοίκηση, εξού και η πρόταση φαντάζομαι. Αλλά αποφάσισα, ξέρετε, να μιλάμε και λίγο στον ελληνικό, γιατί το ύφος που θέλω να δώσω εγώ στην πολιτική δεν είναι τόσο αυστηρό και τόσο όσο συνηθίζεται. 10 χρόνια τώρα, δηλαδή πότε ήρθε η κρίση, εγώ ήμουν 15. 15 χρονών. Ναι, 15 χρονών. 15 χρονών και λέμε οικονομική κρίση, οικονομική κρίση και παγώνουμε, σαστίζουμε και περιμένουμε να περάσει. Περιμέναμε 10 χρόνια να περάσει. 10 χρόνια μετά δεν έχει περάσει τίποτα. 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 Και συνεχίζουμε και έχουμε την ίδια ανασφάλεια, το ίδιο άγχος, τα ίδια προβλήματα. Πρέπει. Η παρουσία μου λοιπόν, έτσι, για να σας διακόψω, η παρουσία μου θέλει να σηματοδοτήσει ότι εμείς η νέα γενιά πρέπει να βγούμε μπροστά, πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας στην πολιτική, πρέπει να αλλάξει η πολιτική, να αλλάξουν οι νέες ιδέες, νέες νοοτροπίες, νέο ύφος, νέο ήθος. Μαζί βασικά και με τους παλαιότερους που έχουν μια σημαντική ιστορία στην πολιτική για να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα. Είναι το δικό μας μέλλον. Άρα να φανταστώ, είναι και ένα μήνυμα που όχι μόνο εσείς το εκλαμβάνετε και το κάνετε πράξη, αλλά είναι και ένα μήνυμα που στέλνετε και σε Φυσικά. Άλλα παιδιά της ηλικίας σας, Φυσικά. Προκειμένου να ασχοληθούν με τα κοινά. Όπως νομίζουν. Είναι ένας σύλλογος, είναι η πολιτική ενεργή, είναι δεξιά, είναι αριστερά, είναι ό,τι εκφράζει τον καθένα. Εμένα με εκφράζει το κίνημα αλλαγής, είναι κοντά στα πιστεύω μου. Ελπίζω σε μια προοδευτική, έτσι, ως αντίβαρο να λειτουργήσει απέναντι σε μια συντηρητική δεξιά και μια λαϊκιστική αντιπολίτευση. Αλλά αυτά είναι τα δικά μου, το πιστεύω. Το δικό μου το σήμα είναι να μπούμε στην πολιτική, γιατί είμαστε και η γενιά της απαξίωσης της πολιτικής, αλλά δεν κερδίσαμε τίποτα. Λύσεις δεν βρέθηκαν. Στον καναπέ πολλοί κάθονται, συμπληρώνω κι εγώ, γιατί πάνω κάτω ηλικιακά είμαστε κοντά. Οπότε, στον καναπέ κάθονται οι περισσότεροι. Προφανώς το κάθε βήμα, το να σηκωθείς από τον καναπέ σου, να προτείνεις, να αντιπροτείνεις, νομίζω είναι μόνο προς τη θετική κατεύθυνση. Και νομίζω ότι η νέα γενιά έχουμε και σπουδές και όραμα και ιδέες και μπορούμε να συνεισφέρουμε αρκετά. Λοιπόν, μαθαίνω, γεννηθήκατε στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Πέρα από τις σπουδές που κάνατε, που φύγατε από το νησί, είσαστε όλα τα χρόνια της ζωής σας στο νησί, εδώ στην Κρήτη. Και διαβάζω μία από τις αναρτήσεις σας και λέτε να ανεβάσουμε την πολιτική λίγο ψηλότερα. Να την κάνουμε πιο απλή, πιο αληθινή, πιο αξιόπιστη. Ακριβώς. Έχασε δηλαδή η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν είδατε το ποσοστό της αποχής. Δεν είδατε οι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, και όχι μόνο νέοι. Πολλοί μου είπαν, εσύ γιατί, με αυτούς τους αλήτες θα πας, να κάνεις τι. Αλλά η πολιτική είναι μέρος της ζωής μας. Είναι η καθημερινότητά μας, είναι το μέλλον μας, είναι οι επαγγελματικές μας δραστηριότητες, είναι το εργασιακό μας περιβάλλον. Αποτελεί μέρος της ζωής μας. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και πιο απλή για τον κόσμο να καταλαβαίνει τι γίνεται και να σταματήσουμε αυτή την αλαζονία που έχει η πολιτική και είχαν πολλοί πολιτικοί αρχηγοί, την αλαζονία αυτή που φέρνει και την απολυταρχία. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο απλή και στη γλώσσα, όχι πια ξύλινη γλώσσα που μιλάμε 3 ώρες συνεντεύξεις και δεν έχουμε πει τίποτα. Και πιο αξιόπιστη. Εντάξει, είχαμε και σκάνδαλα, είχαμε και λάθη, είχαμε αρκετά. Να φανταστώ, είναι και αυτά τα στοιχεία τα οποία σας πείραξαν περισσότερο ως νέος άνθρωπος τα χρόνια που πέρασαν. Θέλω να μου πείτε, βλέπετε, ζείτε στην Κρήτη και συνομιλείτε καθημερινά με πολύ κόσμο, με νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους ανθρώπους και στην περιοχή του Ρεθύμνου, στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Ποια πιστεύετε είναι αυτά τα σημεία τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά τελικά? Δηλαδή, κάνετε μία βόλτα, συνομιλείτε, βλέπετε υποδομές, βλέπετε διάφορα στοιχεία του τόπου μας. Ποια είναι αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουν ώστε να αλλάξει και το νησί και οι άνθρωποι τελικά στο πώς σκέπτονται και πώς πράττουν? Αρχικά πρέπει να δώσουμε τέλος στην ανασφάλεια των νέων. Πρέπει και εγώ και εσείς να νιώσουμε λίγο μια έτσι, σιγουριά, να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και επαγγελματικά και να μπορέσουμε να χτίσουμε τα όνειρά μας στην Ελλάδα. Όπως είπατε και εσείς, πολλοί κόσμος φεύγει στο εξωτερικό. Εκνικήσει μια καλύτερη ζωή. Δεν μπορείς να του πεις γιατί φεύγεις, γιατί εγκαταλείπεις. Θέλουμε όλοι να έχουμε εργασία, να είμαστε δημιουργικοί, να προσφέρουμε, να μπορούμε να έχουμε επαγγελματικές δραστηριότητες. Να έχουμε κίνητρα, να έχουμε όνειρα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να. Βέβαια δεν είμαι και πολιτικός να φέρω και λύσεις και πολιτικός σωτήρας, αλλά θα πρέπει να φέρουμε λίγο την ανάπτυξη. Αυτό που λέμε ανάπτυξη. Δεν είστε πολιτικός, ωστόσο η διάθεση και η πρόθεση ενός νέου ανθρώπου, 25 ετών, το επισημαίνω για όσους μπορεί να συντονίστηκαν εδώ, είστε ενδεχομένως οι νεότεροι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων σε επίπεδο Κρήτης. Δεν το έψαξα, γιατί πιστέψτε με, είναι μεγάλος ο αριθμός των υποψηφίων στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, στέλνετε το μήνυμα, μια αισιοδοξία από μέρους σας. Σε αντίθεση βεβαίως με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι υπήρχε μια απεσιοδοξία, μια μυσαλλοδοξία στους κόλπους των νέων όλα αυτά τα χρόνια. Πείτε μου κάτι, Φόφη Γεννηματά, τι σας εμπνέει στο συγκεκριμένο πρόσωπο και τελικά αποδεχτήκατε και την πρότασή της? Κυρία Γεννηματά, νομίζω ότι είναι μια παρουσία από μόνη της ευχάριστη και νομίζω ότι εμπνέει και ένα μήνυμα προοδευτικού, μια έτσι σημαντική, συγγνώμη δεν βρίσκω τις λέξεις, μου εμπνέει μια σιγουριά να προσπαθήσουμε, να αγωνιστούμε, να συνεχίσουμε, να μην εγκαταλείπουμε, όπως και πολλοί υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ έφυγαν στην περίοδο της κρίσης του κόμματος, αλλά είμαστε εδώ και νομίζω ότι τιμά και εκείνους που έχουν στο ψηφοδέλτιο πολλά νέα παιδιά, σαν και εμένα, που κάτι μάλλον θα βλέπουν σε εμάς και μας δίνουν και τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και να αγωνιστούμε. Η οικογένειά σας τι σας λέει, παρά το νεαρό της ηλικίας σας, αποφασίσετε να ακολουθήσετε και τα χνάρια του μπαμπά στο κομμάτι της πολιτικής, φαντάζομαι σας στηρίζουν, σας προωθούν συναισθηματικά και με όποιο άλλο τρόπο μπορούν? Η συμβουλή που μου δώσανε είναι ότι τελικά δεν χρειάζεται ούτε να δούμε πώς θα το πεις και τι θα πεις. Πήγαινε, πες τα πράγματα που σε απασχολούν, τα πράγματα που απασχολούν εσένα και τους φίλους σου. Αυτά που συζητάτε λοιπόν στις καφετέριες και τα προβλήματά μας, πήγαινε και μίλα από την καρδιά σου. Γι' αυτό και ζητάμε μια πολιτική αληθινή. Μάλιστα. Δημοσιογράφος στο επάγγελμα, διαβάζω. Συνάδελφος. Δεν το ακολούθησα. Δεν το ακολουθήσατε ποτέ? Είναι, όχι. Ποτέ. Για ποιο λόγο? Με αγχώναν οι κάμερες.
Βλέπω. Νομίζω ότι τώρα μια χαρά τα πάτε παρόλα αυτά. Και είναι και η πρώτη τηλεοπτική εμφάνισή σας. Και χαίρομαι και εγώ ιδιαιτέρως. Και να ξέρετε, φέρνουμε και γούρι σε νέα πρόσωπα. Είτε έχουν να κάνουν με την πολιτική, με τον αθλητισμό, με οποιαδήποτε άλλα θέματα. Νομίζω έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Πώς θα κινηθείτε τώρα αυτές τις ημέρες? Συνομιλείτε με κόσμο, έχετε συναντήσεις? Θέλω να μάθω και το πρόγραμμα ενός νέου ανθρώπου. Δηλαδή, ακολουθεί την πεπατημένη. Τι εννοώ? Δηλαδή, συναναστρέφεται με ανθρώπους όπως συνηθίζουν κάποιοι, ας πούμε, να πάμε σε ένα χωριό, συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους, σχολεία ενδεχομένως, στο πανεπιστήμιο. Πάμε και στα χωριά, γιατί είμαι και εγώ από χωριό, οπότε τοπικές έτσι... Συνευρέσεις, έτσι. Είναι κάτι που νομίζω το κάναμε και εκτός εκλογών και στα πανηγύρια που πηγαίναμε και παντού, τέλος πάντων. Ακολουθούμε μία έτσι, κάνουμε μία βόλτα, γιατί και εμένα δεν με γνωρίζει κόσμος, δεν έχω κύκλο, δεν έχω ομάδα από πίσω μου, δεν έχω τέτοιο. Κάνω μία βόλτα να συστήνομαι σαν παρουσία και μετά έχω και μία σελίδα στο Facebook, έτσι εσείς με καλέσατε σήμερα, δεν έχω μεγάλο προεκλογικό αγώνα να σας πω την αλήθεια. Και αυτό είναι το σημαντικό παρόλα αυτά, γιατί παρόλο που είστε ένας νέος άνθρωπος, δεν ακολουθείτε τα βήματα των προηγούμενων και προσπαθείτε μόνοι σας πραγματικά να αποδείξετε ότι ορίστε, είμαι ένας νέος άνθρωπος, έρχομαι να ακούσω την πρότασή σας, να τη μεταφέρω εκεί που πρέπει όταν όλα πάνε καλά μετά την 7η Ιουλίου. Ένα ευχάριστο πρόσωπο και πραγματικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια και για τον αγώνα που δίνετε και για τη στάση που τηρείτε. Και εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ πολύ, θα τη χρειαστούμε και ελπίζω ειλικρινά όλοι οι νέοι άνθρωποι της ηλικίας μου και ακόμη και πιο μικροί να βγουν μπροστά, να δώσουμε το δικό μας πολιτικό στίγμα στον τόπο, να την κάνουμε πιο απλή, πιο αληθινή, πιο αξιόπιστη, να λύσουμε μόνοι μας να βγούμε μπροστά για το δικό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε εγώ καλά, ευχαριστώ. Κυρία Κοντζανάκη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και εδώ είμαστε, που ξέρετε, μπορεί να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να είστε μακάρι. Καλά.